Καλησπέρα. Στο παρακάτω βίντεο θα γίνει επίλυση το δεύτερο θέμα της εξεταστικής Φεβρουαρίου 2023 υπό την επίβλεψη του κ. Μινά Δασικένη για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παρακάτω, άσκηση μας ζητά να δημιουργήσουμε τρία προγράμματα της Assembly με κατάλληλα σχόλια που να υπολογίζουν στην άρτηση A συν B δια 4 συν C. Σε υπολογιστή αρχιτεκτονική ορού αρχικά, μετά σε υπολογιστή αρχιτεκτονική ορευτή και τέλος σε υπολογιστή αρχιτεκτονική καταχωρητών. Καταχωρητών με ονόματα R1, R2, R3 και R4 αντίστοιχα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές Move, Push, Pop, Add, Sub, Mal, Left Shift, Right Shift, Rotate, Store και Load. Η αρχιτεκτονική ορού λειτουργεί με τον τρόπο ότι το στοιχείο που θα μπει σε αυτή πρώτο θα βγει τελευταίο. Επίσης, όταν κάνουμε πράξη με εντολές σωρού, δεν βάζουμε παραμέτρους γιατί τις τιμές για τις πράξεις τις παίρνει από τα τελευταία στοιχεία της σωρού. Πρέπει να υπολογίσουμε το A συν B δια 4 συν C. Για να το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει να ξεκινήσουμε την επίλυσή μας από πίσω προς τα εμπρός. Αφού ξεκινάμε από πίσω την επίλυσή μας, θα τοποθετήσουμε το C στη σωρό μας με την εντολή Push C. Συνέχεια, τοποθετήσουμε το B στη σωρό μας με την εντολή Push B. Δεν μπορούμε ακόμα να κάνουμε πράξη αφού δεν έχουμε όλες τις μεταβλητές μέσα. Εδώ πέρα βλέπουμε μια εσωτερική απεικόνηση του σωρού μας. Θα κάνουμε push A, δηλαδή θα τοποθετήσουμε το A στη σωρό μας. Αφού προσθέθηκαν και οι τρεις μεταβλητές μας, θα ξεκινήσουμε τις πράξεις. Οι πράξεις ξεκινήσουν από την αρχή και θα φτάσουν προς το τέλος. Με την εντολή add προσθέτουμε τα δύο τελευταία στοιχεία της σωρού μας, δηλαδή το A και το B. Το C δεν θα επηρεαστεί από την εντολή add. Μετά κάνουμε right shift 2. Γνωρίζουμε από την ψηφιακή σχεδίαση ότι όταν κάνουμε μια ολίσθηση προς τα δεξιά, είναι σαν να διαιρούμε το τελευταίο στοιχείο του σωρού. Αφού κάνουμε right shift 2, διαιρούμε το τελευταίο στοιχείο του σωρού μας με το 4. Το C πάλι δεν επηρεάστηκε από αυτή την εντολή. Μετά κάνουμε add, οπότε προσθέτουμε τα δύο περιεχόμενα του σωρού μας μαζί. Και φτάσαμε στο αποτέλεσμά μας. Αφού φτάσαμε στο αποτέλεσμά μας, κάνουμε pop result, δηλαδή εξάγουμε το αποτέλεσμά μας από τη σωρό και το αποθηκεύουμε στη μεταβλητή result. Η αρχιτεκτονική σωρευτή λειτουργεί με τρόπο ότι ο σωρευτής έχει τη μία παράμετρο και χρησιμοποιείται χωρίς να δηλώνεται σε κάθε εντολή. Έχει διαφορετική λογική από τη σωρό μας, γιατί θα ξεκινήσουμε από μπρος και θα πάμε προς τα πίσω. Κάθε πράξη που βλέπουμε θα την απεικονίσουμε στο σωρευτή μας. Αρχικά θα φορτώσουμε στο σωρευτή μας το α με την εντολή load α. Ο σωρευτής μας ονομάζεται ACK από την αγγλική λέξη accumulator. Μετά θα κάνουμε add B, οπότε θα προσθέσουμε στο σωρευτή μας το β. Εδώ πέρα βλέπουμε πώς είναι ο σωρευτής μας αφού εκτελέσαμε την εντολή. Μετά κάνουμε right shift 2 με την ίδια λογική όπως και στη σωρό, διαιρούμε το περιεχόμενο του σωρευτή μας με το 4. Μετά κάνουμε add C, οπότε προσθέτουμε στο σωρευτή μας το C. Και φτάσαμε στο αποτέλεσμά μας. Και αφού φτάσουμε στο αποτέλεσμά μας, αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στην μεταβλητή result με την εντολή store result. Η αρχιτεκτονική καταχωρητών τοποθετεί τα στοιχεία σε καταχωρητές και κάνει πράξη με αυτούς τους καταχωρητές. Έχουμε τους 4 καταχωρητές R1, R2, R3 και R4. Καταφέρουμε τις τιμές σε αυτούς, έστω ότι βάζουμε στον καταχωρητή R4 το A. Δεν επηρεάζεται σε ποιο καταχωρητή το τοποθετήσουμε. Μετά τοποθετούμε στον καταχωρητή R3 το B. Οι άλλοι καταχωρητές, δηλαδή ο R1, R2 και ο R4, δεν επηρεάστηκαν. Μετά τοποθετούμε στο R2 το 2. Αυτό το κάνουμε γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστούμε να κάνουμε right shift. Μετά κάνουμε add το R3 στο R4. Με αυτή την εντολή προσθέτουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή R3 στον καταχωρητή R4 και αυτό αποθηκεύεται στον πρώτο καταχωρητή, δηλαδή στον καταχωρητή R4. Θα κάνουμε right shift το R4 κατά R2, δηλαδή το περιεχόμενο του καταχωρητή R4 θα το διαιρέσουμε με το 4. Μετά τοποθετούμε στον καταχωρητή R2 το C. Αφού χρησιμοποιήθηκε ο καταχωρητής R2 για το right shift, τώρα θα χρησιμοποιηθεί για να προσθέσουμε το C στο τελικό μας αποτέλεσμα. Έτσι ο R1 θα χρησιμοποιηθεί και θα έχουμε μια πιο φθηνή υλοποίηση. Μετά προσθέτουμε τον περιεχόμενο του καταχωρητή R2 στο R4, δηλαδή το C στο A συν B δια 4. Αυτό αποθηκεύεται όλο στον καταχωρητή R4. Έτσι, αφού αποθηκεύτηκε και βγάλαμε το αποτέλεσμα που θέλουμε στον καταχωρητή R4, αυτό το κάνουμε star στο result.
με την εντολή store r4, result. Εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση της άσκησης.